Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον σκηνοθέτη της ταινίας, είχε σκηνοθετήσει και τις προηγούμενες. Πάμε να καλημερίσουμε τον σεναριογράφο, τους σεναριογράφους της ταινίας, τον κύριο Μάριο Ιορδάνου και την κυρία Σοφία Καζατζιά. Τους είχαμε φιλοξενήσει και μέχρι πριν μερικές μέρες εδώ. Μάρια και Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα. Στην παρέα μας και το Βαγγέλη τον Περί, αν θέλει να σχολιάσει. Θέλω να ακούσω μια πρώτη δικιά σας. Αν μπορείτε, κύριε σκηνοθέτα, δικέ μας σκηνοθέτα, κύριε Βούρθη, να μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, γιατί δεν τους ακούω εγώ τους ανθρώπους. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, έτσι ξεκίνησε. Ναι, ναι. Για την ταινία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ναι, που έχει ξεκινήσει η ταινία. Ήδη από την πρεμιέρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος ήταν ενθουσιώδης, γέλασε πολύ, χειροκρότησε. Χάρηκε που είδε κάτι διαφορετικό και έτσι συνεχίζουμε και τώρα. Πώς σας φάνηκε... Εμείς ερχόμαστε σε όλο. Πώς σας φάνηκε η κριτική του κυρίου Μίτση στο Αθηνόραμα? Με την κριτική δεν έχουμε ασχοληθεί, ούτε την έχουμε διαβάσει και γενικά δεν μας αφορούν οι κριτικές ούτε όταν μας αποκλώνουν. Έχετε διαβάσει, συγγνώμη, από χθες γίνεται χαμός, τότε γιατί βγήκατε να μιλήσουμε? Από χθες γίνεται χαμός. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει, ούτε θα εστιάσω η κριτική του κύριου Μίτσου Μίτσι, δεν θυμάμαι. Αλλά μας ενδιαφέρει το σχόλιο. Είναι κάτι παραπάνω από κριτική και παραπάνω από ταινία αυτό που γίνεται. Όταν ζούμε σε μια τόσο δύσκολη εποχή που καθημερινά συντονιζόμαστε για να μετρήσουμε θανάτους και διασωληνώσεις, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί κάποιος το δημόσιο βήμα του για να εύχεται και να εκφράζει τη στενοχώρια του που ο COVID-19 δεν κατάφερε να κάνει τους πρωταγωνιστές αυτής της τετραλογίας να νοσήσουν έτσι άρα ώστε θεωρείτε, να μην θεωρείτε ότι, μια στιγμή, να συμφωνήσουμε όλοι ότι το σχόλιο για τον COVID-19 ήταν όχι ατυχές, ήταν απαράδεκτο. Απλώς, Γιώργο, Γιώργο, στη ζωή αυτή υπάρχουν αυτοί που κάνουν πράγματα και δημιουργούν και αυτοί που εμποδίζουν αυτούς που κάνουν πράγματα και δημιουργούν και βγάζουν δηλητήριο. Ναι. Η κακία όμως πίνει το μισό από το δικό της δηλητήριο. Το δηλητήριο λοιπόν του Μίτσου Μίτσουμπίση, του το επιστρέφω και τον κερνάω στην υγειά σου. Να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν γιατί είναι πρέπει πολύ... να μπαίνουμε στη διαδικασία να βαφτίζουμε σχόλιο, άποψη ή χιούμορ την κακετρέχεια. Προσωπικά, επειδή έχω βιώσει και τις δύσκολες στιγμές της ανεργίας και ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι επιχειρήσεις ματώνουν, δεν το δέχομαι. Και επίσης δεν το δέχομαι γιατί εγώ έχω βιώσει να χάνω δίπλα μου τον άνθρωπό μου. Οπότε χιουμοράκι για να πάμε για ουσία. Να ακούσουμε λίγο το Βαγγέλη. Παιδιά, πριν πάμε στην ουσία, να πούμε ένα διευκρινιστικό. Ότι μιλάμε για μια αναφορά που δεν έχει γίνει. Και εγώ πιστεύω ότι η αναφορά οποιαδήποτε χιουμοριστική με τον COVID δεν χωράει. Αλλά ο άνθρωπος, γράφοντας, δεν ευχήθηκε να πάθουν κάτι οι συντελεστές. Αυτό που είπε είναι ότι λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαν οι θεατές να πάνε στον κινηματογράφο και δεν μπορούσαν να γυριστούν ταινίες. Δεν είπε να πάθουν κάτι. Βαγγέλη, είναι μια ερμηνεία που, που έχει δοθεί χωρίς να έχει πάρει. Είσαι λάθος. Είναι σαφές αυτό που λέει. Όταν λες ότι θα ευχόσουν ο COVID, οι προσπάθειες να είχαν εμποδιστεί από το COVID, σημαίνει ένα πράγμα. Πώς πέρασαν ότι είτε θα ήθελες να νοσήσουν από το COVID, είτε θα ήθελες να μείνουν ηθοποιοί στο σπίτι τους από το COVID, λόγω ενός ενδεχόμενου lockdown. Του ερωτήματος, πώς πέρασαν δύο Χριστούγεννα και δεν μας έλειψε η επιστροφή του hangover, θα το πω απλά. Όσο και αν προσπάθησε ο COVID όμως. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, Φέη μου, όσο και προσπάθησε ο COVID. Αν δηλαδή λοιπόν. Καλά, αλίμονο. Νομίζω δεν πιστεύει κανείς ότι το πιστεύει. Και κάνετε το δίκιο σας έτσι. Δεν νομίζω ότι πιστεύει. Κανένα δίκιο δεν χάνουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι κριτικές. Δεν είμαι όμηρος του βλέμματος κανενός. Αυτό που πιστεύει για τον εαυτό μου είναι απλώς σημαντικότερο από αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για εμένα. Το σχόλιο είναι κακετρεχές. Η ταινία σχίζει. Το Black Bachelor έχει ξεκινήσει με φοβερή ορμή και δεν μας ενδιαφέρει το σχόλιο του κυρίου Μίτση. Από την άλλη όμως, όταν άνθρωποι δίπλα μας πεθαίνουν, όταν εγώ πήγα εγώ να πεθάνω συμφωνώ. Πριν από, από λίγο την καιρό, άλλη όμως, δεν δέχομαι σχόλια και δεν δέχομαι τον COVID να το συνδυάζουν με την Μάριε, ταινία Μάριε, και με την τέχνη. Μάριε, εδώ όμως πάμε τώρα στην ουσία. Χαρακτηρίζει την ταινία προχειροφτιαγμένη και αρπακολατζίδικη. Δεν μας αφορά αυτό, Γιώργο μου, είναι δικαίωμά του. Την ταινία την κρίνει ο κόσμος, όχι ο Μίτσης. Τι έχεις κάνει, Μίτση? Ξέρεις τι έχεις κάνει? Γράφεις με κακία για αυτούς που κάνουν. Ο Τσιμιτσέλης, ο Μελέτης, ο Ηλίας, ο Βυσκαβουράκης, ο Νίκο έχουν δώσει την ευστηρία τους. Έχουν κάνει την πιο πετυχημένη, έχουν κάνει την πιο πετυχημένη τετραλογία, την πιο πετυχημένη κωμωδία των τελευταίων ετών. Εγώ δεν την έχω την ταινία και δεν μπορώ να παροθέσει. Ειλικρινά τώρα μην... Γιώργο, ο κριτικός κινηματογράφου δεν έχει δικαίωμα. Το αφήνω τον COVID, έτσι. Εκεί είπα, τοποθετήθηκα και εγώ. Δεν έχει δικαίωμα όμως να κρίνει έστω και αυστηρά μια ταινία. Λέω, αναρωτιέμαι. Αυτό εννοείται. Ο καθένας, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να συνδυάζει το COVID
που έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους. Κάτσε, θεκα, με μια Βαγγέλη. Ταινία όπως το Black Bachelor. Να σας εμάς πω κάτι. Μας ενδιαφέρει, Γιώργο, να εμάς σας πω μας ενδιαφέρει κάτι, ο κόσμος κάτι, να μιλήσει και ο Βαγγέλης λίγο. Προσπαθεί και ο Βαγγέλης να μιλήσει. Να σας πω και κάτι. Αν έγραφε, Μάρια, βάλε μια ανωτελεία να μιλήσει και ο Βαγγέλης λίγο. Αν έγραφε στην κριτική ότι τι κρίμα που ο COVID δεν μας επέτρεψε να δούμε αυτό το αριστούργημα και περάσαμε δύο χρόνια πάρα όχι, πολύ δύσκολα εξαιτίας του COVID. Θεωρώ πάλι ότι, θα είχαμε αναφορά, κύριε Περή, αλλά αν υπήρχαν ύμνοι, νομίζω ότι θα είχαμε ξεφύγει από αυτή την αναφορά για τον όχι, COVID. Όχι, όχι, κύριε Περή, άμα μου επιτρέπετε, κανένας κριτικός που σέβεται τον εαυτό του και κανένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, όσο άσχημη κριτική ή όσο καλή κριτική και να γράψει, δεν χρησιμοποιεί τον COVID, οποιαδήποτε αρρώστια, ως επιχείρημα ή ως άποψη ή ως χιουμοράκι. Αυτό δεν είναι χιουμοράκι. Το θέμα μας είναι λοιπόν ότι ξεπερνάμε το θέμα της κριτικής, ξεπερνάμε το θέμα των ταινιών. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πανδημία που καθημερινά χάνουμε ανθρώπους, που χώροι όπως ο πολιτισμός πλήττονται. Άρα και εσάς, είναι από ό,τι κατάλαβα, και να δεν μιλάει τώρα κρίμα. Δεν σας ενοχλεί μόνο η αναφορά στον COVID ή σας ενοχλεί και ο χαρακτηρισμός προχειροδουλειά και αρποκαλά. Εγώ δεν το διαβάζω και δεν με αφορά. Δεν υπάρχει στη ζωή μου. Ο Μίτσης είναι ένας... Ο Μίτσης, επειδή εσύ κάνεις κινηματογράφο χρόνια, ο Μίτσης είναι καλός κριτικός κινηματογράφου, ναι ή όχι? Ρωτάω, όχι, δεν είναι, δεν τον ξέρω και δεν με αφορά. Είναι. Μα είναι στο αθηνόραμα χρόνια όμως, ρε Μάριε. Βαγγέλη, να ακούσουμε λίγο και τον Βαγγέλη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό του δίνει διαπιστευτήρια? Κανένα διαπιστευτήριο. Διαπιστευτήρια παίρνουν οι πρωταγωνιστές των Bachelor που έχουν φέρει τόσο μεγάλες επιτυχίες και έρχεται ο κόσμος και τους βλέπει και γελάει και περνάει καλά. Τα προηγούμενα χρόνια τι είχε γράψει? Ο κόσμος κάνει χαμό και γουστάρει και γελάει. Και περνάει μια μισή ώρα. Τα προηγούμενα χρόνια πάλι κριτική ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Μα η κριτική του είναι ξεκάθαρη. Και κανείς δεν απάντησε, ούτε ο Τσιμιτσέλης. Να συνεχίσουν αυτό το franchise. Θέλω να πω ότι αυτό το franchise, εγώ προσωπικά ευχαριστώ και τους πρωταγωνιστές μας, τους καταπληκτικούς και την παραγωγάρα μας, γιατί αυτό το franchise έδωσε δουλειά σε πολλούς τεχνικούς και πολλούς καλλιτέχνες πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Και καταφέραν πολλές οικογένειες να συντηρηθούν από αυτό και πραγματικά... θέλω να κλείσουμε πολύ χιουμοριστικά. Οι γνώμες, οι κριτικές είναι καλοδεχούμενες, ειδικά των ανθρώπων που πληρώνουν για να δουν την ταινία, δεν τη βλέπουν έτσι απλά για να τη σχολιάσουν. Και θέλω να κλείσουμε με κάτι χιουμοριστικό, μια ιστορία που μου είπε ο Μάριος. Ρώτησε, πες λίγο. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Έλα, και να πάει ένα τζίνι και εμφανίζεται το τζίνι σε ένα χωρικό και του λέει: θα σου κάνω μία επιθυμία, θα σου εκπληρώσω. Όποια επιθυμία και αν είναι αυτή. Και ξέρεις, του απάντησε ο χωρικός: να πεθάνει ο γάιβαρος στο γείτονα. Αυτό είναι ο Μίτσης. Μάλιστα. Και αυτή είναι η κριτική. Ωραία. Κανένας δεν μπορεί να σταματάει. Δεν μιλάμε για τον COVID. Μιλάμε για την κριτική. Μαύρε, Ευαγγέλη μου, είναι σαφές ότι τους έχει ενοχλήσει και η κριτική. Είναι προφανές. Έλα, Ευαγγέλη, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Τόσο δύσκολο σου είναι. Άμα θες να σου εξηγήσω. Απλά ελληνικά μιλάω. Ελληνικά δεν μιλάω ο Μίτσης, που δεν συντάσσει σωστά τις προτάσεις του. Οκ. Λέμε ότι ξεκινάμε. Υπάρχει το θέμα μας είναι το COVID και αναφορά και μετά μιλάμε για το Μίτση. Μάλιστα, κάνοντας ένα χιούμορ και αυτό είναι ατυχές, παραφράζοντας την κριτική. Μάριε, που έρχεται μέσα από τον κύριο Μίτση. Υπάρχει κάτι άλλο. Κινηματογράφου να υπάρχει. Το καταλάβαμε από την πρώτη. Υπάρχει κάτι άλλο από πίσω ή να... Υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, επειδή στο Βαγγέλη δεν καταλαβαίνεις, βρε Βαγγέλη, τι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι άλλο από πίσω που δεν το βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνεις, μα βλέπω ότι ή δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Λέμε καθαρά ότι μας έχει ενοχλήσει το σχόλιο περί COVID. Αν ο Βαγγέλης δεν το καταλαβαίνει, είναι δικό του θέμα. Αν μάλιστα. δεν το καταλαβαίνει περαιτέρω, μπορώ να το εξηγήσω. Μάλιστα. Δεν θέλω να συνδυάσει το COVID. Μην κάνουμε γύρω-γύρω τώρα όλοι. Okay. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Μάριε, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην ταινία. Βαγγέλη μου, κάτι θέλεις να προσθέσεις? Να είστε καλά, να είστε καλά.